Και υπάρχει πλούσιο παρασκήνιο. Πάμε στο Μανώλη Κωστίδη. Μανώλη, ο Τούρκος πρόεδρος κλείνει μέτωπα με φόντο τα F-16. Υπάρχει εξέλιξη και από τις Ηνωμένες Πολιτείες? Υπάρχουν εξελίξεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και από την Τουρκία. Καλό μεσημέρι από την Κωνσταντινούπολη. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι πριν από λίγη ώρα ο Τούρκος πρόεδρος αποκάλυψε τη συνομιλία που είχε με τον Τζο Μπάιντεν και χαρακτηριστικά αναφέρει αυτό που λέει το ρεπορτάζ. Διότι ότι, ναι, μεν ο Μπάιντεν λέει πως είναι θετικός προς τα F-16. Από την άλλη, ξεκαθάρισε στον Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι πρέπει να ενταχθεί η Σουηδία στο ΝΑΤΟ. Δηλαδή, είπε, κάνε αυτό έτσι ώστε να μπορέσει να πάει το θέμα στο Κογκρέσο. Αυτό χαρακτηριστικά το αποκάλυψε με το δικό του τρόπο, πιο διπλωματικό, ο Τούρκος πρόεδρος στη συνομιλία που είχε με τους δημοσιογράφους λίγο μετά την προσευχή της Παρασκευής. Είπε ότι, ναι, μεν μου είπε ότι έχει μια θετική προσέγγιση. Από την άλλη, είπε πόσο σημαντικό είναι για τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ η ένταξη της Σουηδίας. Ο Τούρκος πρόεδρος είπε ότι έχει προχωρήσει το θέμα, έχει πάει στην Επιτροπή του Κοινοβουλίου, ότι ενδεχομένως να πάει στην Εθνοσυνέλευση. Αυτό που εδώ λένε στο παρασκήνιο είναι ότι μέχρι τα τέλη του 2023, τις επόμενες 15 μέρες, ότι πολύ πιθανό να ξεκινήσει η συζήτηση στο Κοινοβούλιο. Και αρχές Ιανουαρίου περιμένουν κάτι από το Κογκρέσο. Όμως, αν δεν πάρει το OK η Ουάσιγκτον, φαίνεται ότι δεν θα προχωρήσει το θέμα ούτε τον F-16. Άλλωστε, ο Τούρκος πρόεδρος ρωτήθηκε και για τα Eurofighter και είπε χαρακτηριστικά ότι οι συζητήσεις συνεχίζονται. Ευχόμαστε να πάνε προς τη θετική κατεύθυνση, περιμένοντας πάντα πρώτα τα F-16. Αν θες να δούμε και τις δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου. Θα τις ακούσουμε αμέσως, Μανώλη. Δύο ηγέτες συνδέουν τα δύο θέματα. Σε ευχαριστούμε πολύ και εμείς θα ακούσουμε τη δήλωση ο Τούρκος Πρόεδρος. Bildiğiniz gibi dün akşam Sayın Biden'la etraflıca bir görüşmemiz oldu. Ve bu görüşmenin ana başlıklarını bir F-16 ile ilgili gelişmeler teşkil etti. Ve F-16 ile ilgili gelişmeler konusunda Biden kendisinin olumlu bir bakış açısının olduğunu ve bununla ilgili olarak da Kongre'ye her türlü bu noktada teklifini yapmaya hazır olduğunu söylüyor. Tabii tek şeyleri özellikle İsveç konusundaki yaklaşımımız ve İsveç'le ilgili olarak da bizim parlamentomuzun vereceği...